Έκτοτο. Πότε και ποιοι αποκτούν το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός είπε, ο άνομος που πνέει, πνέει όπου θέλει, ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με κάθε αίμα που γεννιέται από το πνεύμα. Τα λόγια αυτά σημαίνουν ότι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας μπορούμε να την ακούσουμε, να την αισθανθούμε και να την αντιληφθούμε. Αλλά δεν μπορούμε ποτέ να προσδιορίσουμε από πριν την περίσταση και την ώρα που θα μας επισκεφτεί. Βλέπουμε πως οι Απόστολοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα σε στιγμές που δεν το περίμεναν. Μόνο η ετήσιμη κατάβαση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής τους είχε προαναγγελθεί και πραγματοποιήθηκε την προκαθορισμένη μέρα, στον προκαθορισμένο τόπο και τότε όμως δεν έλαβαν το Πνεύμα σαν ανταλλαγή για προσωπικά τους καποθώματα, αλλά δωρεάν χάρη στην πίστη και την ελπίδα τους. Η ομόψυχη προσευχή, στην οποία ήταν αφοσιωμένη από την ανάνυψη του Κυρίου έως την ετυχήτηση του Αγίου Πνεύματος, δεν ήταν τόσο το μέσο για να πάρουν το Πνεύμα, όσο μια προετοιμασία για αυτό το γεγονός. Κανένας επομένως δεν μπορεί να ξέρει ποια στιγμή και με ποιο τρόπο θα λάβει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί τα δώρα δίνονται απροσδόκητα, όποτε και σε όποιον θέλει ο δωρητής. Γι' αυτό κάνουν μεγάλο λάθος όσοι περιμένουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη ώρα. Όσοι μάλιστα επινοούν δικά τους μέσα για το σκοπό αυτό, όχι μόνο δεν πρόκειται να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά παίρνουν επάνω τους και μια φοβερή αμαρτία. Πριν μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δίνεται μόνο στους αληθινά πιστούς. Και αληθινά πιστός είναι εκείνος που ομολογεί σωστά την Αγία Ορθόδοξη πίστη, χωρίς καμιά πρόσθεση ή αφαίρεση ή αλλίωση, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και όπως τη διατύπωσαν και την επικύρωσαν οι Άγιοι Πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους. Κάθε αφιβολία ή σόφισμα σε θέματα πίστος είναι ανυπακοή και ο ανυπάκουος δεν μπορεί ποτέ να γίνει ναός και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Τα γνωστά και αποτελεσματικά μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Ιερών Γραφών και την πείρα των Μεγάλων Αγίων, είναι τα εξής. Πρώτον, η καθαρή καρδιά και το αγνό σώμα. Δεύτερον, η ταπεινοφροσύνη. Τρίτον, η υπακοή στη φωνή του Θεού. Τέταρτον, η προσευχή. Πέμπτον, η καθημερινή αυταπάντηση. Έκτον, η ανάγνωση και ακρόαση της Αγίας Γραφής. Έβδομον, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κατεξοχήν η Θεία Κοινωνία. Κάθε πιστή ψυχή μπορεί να γεννήσει με Άγιο Πνεύμα, εάν καθαριστεί από την αμαρτία, απαλλαγεί από τη φυλακτία και ελευθερωθεί από την υπερηφάνεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα ολόγυρά μας και επιθυμεί να μπει μέσα μας, αλλά οι κακές μας πράξεις μας περιβάλλουν σαν ισχυρό πέτρινο τείχος και τα αμαρτήματά μας σαν άγρη φωλή. Το διώχνουν μακριά μας και δεν το αφήνουν να μας θυσιάσει. Κάθε αμαρτία διώχνει το Άγιο Πνεύμα. Πιο μισητές όμως που είναι από τις σωματικές η πορνεία και από τις ψυχικές η υπερηφάνεια. Το Άγιο Πνεύμα, η τέλεια καθαρότητα, δεν μπορεί ποτέ να κατοικήσει σε άνθρωπο μολυσμένο με αμαρτίες. Πώς θα μείνει στην καρδιά μας όταν αυτή είναι γεμάτη με μέρημνες, επιθυμίες και πάθη. Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τα μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πρώτον, αν θέλουμε να μην χάσουμε το Άγιο Πνεύμα που πήραμε στο βάφτισμα ή αν το χάσαμε να το αποκτήσουμε πάλι, οφείλουμε να έχουμε καθαρή καρδιά και σώμα αγνό, αμόνιμο, δηλαδή από κάθε σαρκική αμαρτία.
Καρδιά και σώμα πρέπει να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και σ' όποιον έχει καθαρή καρδιά και αμόλυντο σώμα, το Άγιο Πνεύμα θα δει και θα κυριεύσει την τύχη του. Φτάνει να μην έχει αποθέσει ο άνθρωπος αυτός την ελπίδα του στα καλά του έργα και να μην καψιέται γι' αυτά. Να μην νομίζει δηλαδή ότι δικαιωματικά πρέπει να λάβει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, σαν αμοιβή που του χρωστάει ο Θεός. Αν εσύ είχες την ατυχία να κλειδώσεις την καρδιά σου και να φύρεις το σώμα σου με την αμαρτία, αγωνίσου να καθαριστείς με τη μετάνοια. Πάψε να αμαρτάνεις. Μετανόησε με συντριβή και άρχισε να ζεις με περισσότερη προσοχή. Έτσι θα αξιωθείς να απολαύσεις το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, ένα από τα πιο σίγουρα μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος είναι η ταπεινοφροσύνη. Έστω κι αν είσαι άνθρωπος τίμιος, καλός, δίκαιος και σφραγμικός, έστω κι αν τηρείς όλες τις εντολές του Θεού, να θεωρείς παντοτινά τον εαυτό σου σαν ένα ανάξιο δούλο του, σαν ένα εργαλείο στα χέρια του, εργαλείο με το οποίο εκείνος ενεργεί. Άλλωστε φτάνει μια πιο προσεκτική ματιά στα καλά μας έργα, ακόμη και στις μεγαλύτερες αρετές μας, για να δούμε πόσο λίγο αξίζουν να λέγονται χριστιανικές αρετές. Πόσες φορές λάχιστα χάρη δίνουμε ερημοσύνη, αν όχι από μετανοξία και φιλαυτία, οπωσδήποτε όμως από ιδιοτέλεια, σαν το κογλίθι. Ελπίζοντας δηλαδή ότι για ένα νόμισμα που δώσαμε στο φτωχό, θα πάρουμε από το Θεό 100.000. Ταπεινοφροσύνη είναι και κάτι άλλο. Το να υπομένεις καρτερικά και αγώνιστα όλες τις λήψεις, λύπες και δυστυχίες, θεωρώντας τις σαν τιμωρία για τις αμαρτίες σου. Να μην λες αλίμονο στη συμφορά μου, αλλά και λίγα είναι τούτα για τις αμαρτίες μου. Και να ζητάς από το Θεό όχι τόσο να σε απαλλάξει από τις δοκιμασίες, όσο να σου δώσει δύναμη για να τις υπομένεις. Τρίτον, το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να το αποκτήσουμε επίσης με την υπακοή στη φωνή του Θεού. Ο Θεός μιλάει πολύ καθαρά, με τρόπο σαφή και κατανοητό. Έτσι μπορούμε να ακούμε τη φωνή του σε κάθε τόπο και χρόνο και περίσταση. Φτάνει μόνο να έχουμε αυτιά για να ακούμε. Είσαι ελάχιστα κάνει δυστυχισμένος, σε αδίκησε κάποιος, πέθανε ένα συγγενής σου, είσαι άρρωστος, λυπημένος, είναι αναχωρικός. Χωρίς καμία φανερή αιτία, όπως συμβαίνει συχνά σε όλους μας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού που σου λέει να συνέλθεις και αντί να στηρίζεσαι στους ανθρώπους ή να ζητάς παρηγοριά στις διασκεδάσεις και τα ξεφαντώματα, να γυρίσεις μετανοημένος σε Αυτόν, να ζητήσεις παρηγοριά και βοήθεια μόνο από Αυτόν. Εάν πάλι καλοπερνάς, αν έχεις άφθονα αγαθά και καμιά ανάγκη, αν οι υποθέσεις σου όλες εξελίσσονται θετικά, αν δεν γνωρίζεις πόνο και θλίψη, αλλά μόνο χαρά και μάλιστα χαρά πνευματική, όλα τούτα είναι του Θεού. Φωνή που σε παρακινεί να αγαπάς μόλις σου την καρδιά τον ευεργέτη σου, να τον ευχαριστείς μόλις σου τη δύναμη και να μην ξεχνάς όταν απολαμβάνεις τα αγαθά αυτού του κόσμου, να βοηθάς και τους δικούς του άσχημους αδελφούς, δηλαδή τους φτωχούς. Να μην ξεχνάς ακόμη πως τα αληθινά αγαθά και η αιώνια χαρά βρίσκονται στον ουρανό και προέρχονται από Αυτόν που είναι η πηγή κάθε αγαθού και κάθε χαράς. Αν είναι παρανομία η περιφρόνηση ενός επίγειου άρχοντα, πόσο μεγαλύτερη αμαρτία είναι η περιφρόνηση του ουράνιου βασιλιά. Εάν δεν προσέξουμε, μπορεί ο Θεός μετά τις αναρρύθμιτες οχλήσεις και τις επανειλημμένες προκλήσεις του, το σκλήσεις του, να μας εγκαταλείψει σαν πεισματικά τάρικα παιδιά, να μας αφήσει τότε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά μετά από αυτό ο νους μας λίγο-λίγο θα σκοτιστεί τόσο πολύ, ώστε και οι φοβερότερες ακόμη μαρτύρες δεν θα μας φαίνονται παρά αναπόφευκτες αδυναμίες της ανθρώπινης φύσεώς μας. Όσο λοιπόν ωφέλιμο και σωτήριο είναι το να ακούμε τη φωνή του Θεού, τόσο επικίνδυνο και καταστροφικό είναι να μην τη δίνουμε σημασία. Το Άγιο Πνεύμα το παίρνουμε ακόμη με την προσευχή. Είναι ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος
που μπορεί να το χρησιμοποιεί ο καθένας μας, οποιαδήποτε ώρα. Όπως γνωρίζουμε, η προσευχή είναι εξωτερική και εσωτερική. Όποιος προσεύχεται κάνοντας γονικλησίες, κάνει εξωτερική προσευχή. Και όποιος με το νου και την καρδιά του απευθύνεται στο Θεό, βασίζοντας να τον έχει ακατάβαστα στο λογισμό του, κάνει εσωτερική προσευχή. Όλοι ξέρετε ποιος από τους δύο αυτούς τρόπους προσευχής είναι ο πιο καλός, ο πιο καρποφόρος, ο πιο ευάλαιστος στον Κύριο. Ξέρετε επίσης ότι μπορούμε να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε, ακόμη και τότε που μας καταβάλει η αμαρτία. Μπορούμε να προσευχόμαστε και όταν δουλεύουμε και όταν ξεκουραζόμαστε, τις γιορτές και τις καθημερινές, όρθιοι, καθιστοί ή ξαπλωμένοι. Εδώ χρειάζεται να σας πω μόνο ότι μολονότι η εσωτερική προσευχή είναι το πιο ισχυρό μέσο για την απόκτηση της Θείας Χάριτος, δεν πρέπει να αφήνουμε και την εξωτερική προσευχή και μάλιστα την κοινή Θεία Λατρεία. Πολλοί λένε, γιατί να πάω στην Εκκλησία, μπορώ και στο σπίτι να προσευχηθώ. Εκεί περισσότερο αμαρτάνεις, παρά προσεύχεσαι. Αλλά τι τους κάνει, νομίζετε, να μιλούν έτσι. Η καλή τους γνώση ή η οθή τους κρίση. Καθόλου, απεναντίας η πεμπελιά και ο εγωισμός τους. Είναι αλήθεια βέβαια ότι μερικές φορές συμβαίνει δυστυχώς να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και να αμαρτάνουμε. Αυτό όμως δεν γίνεται επειδή ήρθαμε στην Εκκλησία, μα επειδή ήρθαμε με διάθεση ακατάλληλη. Όχι για να προσευχηθούμε, μα για άλλα πράγματα. Και για να πιστείτε, κοιτάξτε εκείνους που με τις παραπάνω προφάσεις δεν έρχονται στην Εκκλησία. Μήπως προσέρχονται στο σπίτι τους, κάθε άλλο. Είπαμε πριν ότι ο άνθρωπος που δεν έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να προσευχηθεί αληθινά. Πράγματι, για να προσευχηθεί κανείς όπως πρέπει, χρειάζεται πολύ σκόπος, μεγάλος αγώνας. Δεν είναι δυνατόν αμέσως ή έστω σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατευθύνει το νου και την καρδιά του στον Θεό. Αλλά όμως, τι αποκτιέται στον κόσμο τούτο εύκολα, γρήγορα και άκοπα? Ποια τέχνη, ποια επιστήμη, ποια πνευματική παρηγοριά? Γι' αυτό να προσεύχεσαι. Ακόμη και αν στην προσευχή σου βλέπεις πολύ κόπο και καμιά ευχαρίστηση, να προσεύχεσαι με επιμέλεια και ζήλο, να συνηθίζεις τον εαυτό σου στην προσευχή και τη συνομιλία με τον Θεό, να προσπαθείς όσο μπορείς, να συμμαζεύεις και να ελέγχεις τις σκορπισμένες σου σκέψεις. Έτσι σιγά σιγά η προσευχή σου θα γίνεται όλο και πιο εύκολη. Θα αρχίσεις και εσύ να αισθάνεσαι μια γλυκιά παρηγοριά και αν κάνεις ειλικρινή προσπάθεια, το Άγιο Πνεύμα βλέποντας την αγωνιστικότητά σου και την γνησιότητα του πόθου σου, γρήγορα θα σε βοηθήσει. Και αφού μπει μέσα σου, θα σου διδάξει την αληθινή προσευχή. Ο Θεός μας ζητάει να προσευχόμαστε αδιάκοπα. Πολλοί λένε, πώς είναι δυνατόν να προσευχόμαστε αδιάκοπα, αφού ζούμε στον κόσμο. Αν ασχοληθούμε μόνο με την προσευχή, πότε θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και θα ασχοληθούμε με τις δουλειές μας? Δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε αδιάλειπτη προσευχή εξωτερικά, να στεκόμαστε δηλαδή πάντοτε σε στάση προσευχής, γιατί πρέπει και να δουλεύουμε και πολλές άλλες ανάγκες μας να ικανοποιήσουμε. Όποιος όμως συναισθάνεται την εσωτερική του φτώχεια, δεν θα πάψει να προσεύχεται, ό,τι και να κάνει, ό,τι και αν κάνει. Όποιος θερμά ποθεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, θα βρει την ευκαιρία και τον χρόνο να προσεύχεται, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ακόμη και όταν εργάζεται βαριά και ακατάβαστα, θα βρει τρόπο να μιλήσει στον Θεό. Δεν βρίσκει καιρό να προσευχηθεί μόνο εκείνος που δεν θέλει να προσευχηθεί. Μερικοί πιστεύουν ότι η προσευχή μπορεί να γίνεται μόνο από βιβλία. Καλό είναι βέβαια, αν μπορείς να εκετεύεις και να δοξολογείς τον Θεό με τα λόγια των ψαλμών και των εκκλησιαστικών ύμνων. Αν όμως είσαι αγράμματος, τότε φτάνει να μάθεις τις κυριότερες προσευχές, με πρώτη την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών. Σε αυτή την προσευχή μας την παρέδωσε ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, αναφέρονται όλες οι ανάγκες μας. Εάν πάλι οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν να προσευχηθείς για αρκετή ώρα, τότε λέγεται μερικές απλές και σύντομες προσευχές, όπως «Κύριε Λέησον, Θεέ μου, βοήθησέ με», «Κύριε, συγχώρεσέ με»,
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Πέμπτο. Ένας από τους Αγίους Πατέρες είπε, αν θέλεις υποσυχήσεις να δει κατευθείαν στο Θεό, δώσε τις δύο φτερά, την νηστεία και την ελεημοσύνη. Κυρίως με αυτές τις δύο πρακτικές αρετές πραγματοποιείται η καθημερινή αυταπάρνηση. Νηστεία γενικά και για κάθε άνθρωπο είναι η εκράτεια και ο αυστηρός μετριασμός στη χρήση της τροφής. Σκοπός της νηστείας είναι να ταπεινώσει και να ελαφρύνει το σώμα, κάνοντάς το έτσι πιο υπάκουο στην ψυχή. Γιατί ένα χορτάτο και παχύσαρκο σώμα ζητάει ευκολίες και ανέσεις, μας κάνει λάθημους και δεν μας αφήνει να συλλογιζόμαστε το Θεό. Δένει την ψυχή, την πνίγει, την κάνει ό,τι θέλει. Αλλά νηστεύοντας σωματικά πρέπει στη λάμα να νηστεύεις και ψυχικά, να φυλάς τη γλώσσα σου από κάθε κακό ή ανώφελο λόγο, να κυριαρχείς στις επιθυμίες σου, να ξεριζώνεις τα πάθη σου. Όσο για την ελεημοσύνη, εμείς συνήθως ονομάζουμε έτσι τη βοήθεια που δίνουμε στους φτωχούς. Δεν είναι όμως μόνο αυτή, ελεημοσύνη είναι κάθε πράξη αγάπης και ευσπλαχνίας, να δώσει κανείς στροφή στον πειλασμένο, να δώσει νερό στον διψασμένο, να ντύσει τον γυμνό, να επισκεφθεί τον άρρωστο και τον φυλακισμένο, να φιλοξενήσει τον άστεγο, να περιθάλψει τον ορφανό κλπ. Αλλά για να είναι η ελεημοσύνη σου αληθινή, όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις χωρίς να καφιέσαι, χωρίς να ζητάς τον έτερο των ανθρώπων και την ευγνωμοσύνη εκείνων που ευεργετείς. Έκτον, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα είναι, όπως είπαμε, η ανάγνωση και η ακρόαση της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή είναι για τον άνθρωπο ένα θησαυροφυλάκιο, από που μπορεί να αντλήσει φως και ζωή. Φως που φωτίζει και σοφίζει και ζωή που ζωογονεί και παρηγορεί και εφραίνει. Η Αγία Γραφή είναι ένα από τα πολυτιμότερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Μια μεγάλη ευεργεσία από την οποία ο καθένας μπορεί να ωφεληθεί, φτάνει μόνο να το θελήσει. Η Αγία Γραφή είναι η Θεία Σοφία, μια σοφία τόσο θαυματή και εξαιρετική που μπορεί να την κατανοήσει ο πιο απλός και αγράμματος άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς, πολλοί απλοί άνθρωποι διαβάζοντας ή ακούγοντας την Αγία Γραφή έγιναν ευσεβείς και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ενώ απέναντίας άλλοι και μάλιστα μορφωμένοι μελετώντας την πλανήθηκαν και χάθηκαν. Αυτό έγινε γιατί οι πρώτοι δεν διάβαζαν με απλότητα καρδιάς, χωρίς ορθολογιστικά ψυχολογήματα, επιδιώκοντας να φρουτήσουν όχι σε γνώση ανθρώπινη, αλλά σε χάρη και δύναμη το πνεύμα και πνεύμα Θεού, ενώ οι δεύτεροι νομίζοντας πως είναι σοφοί και πως τα ξέρουν όλα, ζητούσαν στη γραφή όχι τη δύναμη και το πνεύμα του Θεού, αλλά τη σοφία του κόσμου. Έβδομο. Το Άγιο Πνεύμα το αποκτούμε πέλος με τη συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας και κατά εξοχήν με τη Θεία Κοινωνία. Ο Ιησούς Χριστός είπε, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του. Αυτός έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Όποιος δηλαδή άξια κοινωνεί τα Άγια Μυστήρια ενώνεται με τον Κύριο και όποιος με αληθινή μετάνοια, καθαρή καρδιά, θείο φόβο και ακράδαντη πίστη παίρνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, παίρνει συνάμα και το Άγιο Πνεύμα που μπαίνοντας στον άνθρωπο τον ετοιμάζει να δεχθεί και τον Ιησού Χριστό και τον Θεό Πατέρα, να γίνει δηλαδή ναός και κατοικητήριο του αληθινού Τριαδικού Θεού. Απεναντίας, όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου, ανάξια, με ψυχή ακάθαρτη, με καρδιά γεμάτη κακία, εκδικητικότητα και νήσος, όχι μόνο δεν παίρνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά γίνεται προδότης όπως ο Ιούδας και σταυρώνει τον Χριστό για άλλη μια φορά. Το σώμα και το αίμα του Χριστού για αυτούς που άξια το μεταλαβαίνουν είναι το φάρμακο που θεραπεύει κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Και ποιος από εμάς είναι σε κατάσταση τέλειας υγείας, ποιος δεν χρειάζεται θεραπεία, ανακούφιση και παρηγοριά. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η τροφή μας στον δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί ποτέ να ξεκινήσει κανείς για μεγάλη και ουσιαστική πορεία χωρίς τροφή?
Μπορεί ποτέ να ξεκινήσει κανείς για μεγάλη και εκπληκτική πορεία χωρίς τροφή? Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι ορατό, αγιαστικό μέσο και μας το κληροδότησε ο Κύριος, ο ίδιος, και μας το άφησε για τον αγιασμό μας. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει μέτοχος σε μια τέτοια κληρονομιά και να αγιαστεί? Μην ανελείτε λοιπόν να θυσιάσετε στο ποτήριο της ζωής, αλλά να θυσιάζετε με φόβο Θεού και πίστη. Όποιος αρνείται ή αμελεί να κοινωνήσει, δεν αγαπάει τον Χριστό. Γι' αυτό ούτε το Άγιο Πνεύμα θα λάβει, ούτε στην ουράνια βασιλεία θα μπει. Αυτά λοιπόν είναι τα μέσα με τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Καθαρή καρδιά και αγνή ζωή, πατεινοφροσύνη, υπακοή στη φωνή του Θεού, προσευχή, αυταπάρνηση, μελέτη των Ιερών Βιβλίων, θεία κοινωνία. Το καθένα από αυτά τα μέσα αρκεί βέβαια και μόνο του για να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Μα είναι πιο καλό και πιο αποτελεσματικό να τα χρησιμοποιούμε όλα μαζί. Χωρίς καμιά αναφιβολία θα λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και θα γίνουμε Άγιοι. Τελειώνοντας πρέπει να πούμε ότι αν κάποιος αξιωθεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια πέσει σε αμαρτία, το διώχνει από μέσα του. Και τότε όμως ας μην απελπιστεί, ας μην νομίσει ότι χάθηκαν όλα. Όσο πιο γρήγορα μπορεί, ας προσπέσει στο Θεό με θέρνη, με μετάνοια, με προσευχή και το Άγιο Πνεύμα θα επιστρέψει μέσα του. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.